Πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο λιμάνι της Πάτρας για την απομάκρυνση μεταναστών. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Στρατουλάκος. Καλή σου μέρα, Χρήστο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα από την Πάτρα. Βρισκόμαστε λοιπόν ακριβώς απέναντι από το λιμάνι. Όπως είπες, Μαρία, λίγο μετά τις 5.30 ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Συμμετείχαν τουλάχιστον 500 αστυνομικοί και εδώ από την Πάτρα και φυσικά ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας, οι οποίες ήρθαν από την Αθήνα προκειμένου να απομακρύνουν τους μετανάστες οι οποίοι είχαν βρει κατάλημα σε δύο εγκαταλελειμμένα εργοστάσια ακριβώς απέναντι από το νέο λιμάνι της πόλης. Βλέπουμε και τις εικόνες εμείς τώρα. Την επιχείρηση. Ακριβώς. Οι πληροφορίες λοιπόν που υπάρχουν είναι ότι είναι περίπου 500 με 600 άτομα οι μετανάστες οι οποίοι θα απομακρυνθούν σήμερα από την Πάτρα, θα μεταφερθούν σε αστυνομικές υπηρεσίες εκτός Αχαΐας. Αυτό μας είπε και η υποστράτηγος ελληνικής αστυνομίας, η οποία είναι εδώ προκειμένου να... Βλέπουμε εκεί και λεωφορεία που θα τους βάλουν μέσα, να τους μεταφέρουν κλπ. Ακριβώς. Προκειμένου λοιπόν να έχουν τα στοιχεία τους, να δουν στην πλειοψηφία τους, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικογένειες σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι πιθανόν να έχουν καταθέσει και αίτημα για άσυλο, είτε για να μεταφερθούν σε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γίνει διαδικασία. Ο πρώτος στόχος ήταν να ηρεμήσει κάπως η κατάσταση στην Πάτρα, η οποία, να σας θυμίσω, ότι το τελευταίο διάστημα έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ελάχιστοι μεν υπάρχουν όμως δε μετανάστες οι οποίοι. Είχαμε, θυμάστε, και τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου Αφγανού με όπλο. Ακριβώς, με όπλο από ομοεθνήτου. Το Σαββατοκύριακο υπήρχαν καταγγελίες ότι μετανάστες χρησιμοποίησε όπλο για να μπορέσει να μπει μέσα σε Νταλίκα για να περάσει παράνομα στην Ιταλία. Το θέμα είναι, Χρήστο, τέτοιες επιχειρήσεις έχουμε ζήσει, όπως ξέρεις, τα τελευταία χρόνια πολλές. Γιατί το προσφυγικό στην Πάτρα δεν είναι χθεσινό. Δεν λύνεται όμως το θέμα. Μετά από λίγους μήνες ξαναμαζεύονται στην περιοχή. Ξανά τα ίδια στο λιμάνι. Και έχουμε πάλι τα ίδια. Τώρα τι μας εγγυάται ότι αυτή η επιχείρηση θα έχει αποτέλεσμα καλύτερο? Λοιπόν, αυτό το οποίο μου είπαν ανώτεροι αστυνομικοί εδώ στην Πάτρα και από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα αλλά και από την Αθήνα είναι ότι, όπως λες και εσύ, Δημήτρη, δεν φτάνει μόνο μια αστυνομική επιχείρηση για να λυθεί η κατάσταση εδώ στην πόλη. Πολύ πιθανόν, Λία, συντόμως, να δούμε αν όχι τους ίδιους κάποιους άλλους μετανάστες να έρχονται και πάλι. Υπάρχουν δύο διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις προηγούμενες. Απλά να το πω. Είναι ο γεωγραφικός προσδιορισμός, η απαγόρευσή τους να έρθουν στην Αχαΐα. Και ένα δεύτερο, η αξιοποίηση παραλιακή ζώνη από το Δήμο και τις περιφέρειες για να βρουν κατάλημα. Κλείνουμε εδώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά. Εμείς θα κάνουμε μια πάρα πολύ σύντομη...